Κύριε Υπουργέ, όσο χρειαστείτε να ολοκληρώσετε την παρέμβασή σας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι η καλύτερη μορφή συναλλαγής μέσα στη Βουλή, η διαχείριση του χρόνου. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και συνάδελφοι, η συζητούμενη σήμερα πρόταση για την Εξεταστική Επιτροπή που αφορά στην αφήγηση, στη σύμβαση για την αφήγηση των υποβρυχίων στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, εκτιμώ ότι τελικά δεν συμβάλλει μέσα στο σημερινό ιδιαίτερα βαρύ πολιτικό κλίμα στην επίλυση ενός πραγματικού προβλήματος, το οποίο είναι αλήθεια, ταλαιπωρεί το ελληνικό κράτος και κάνει τον ελληνικό λαό πάνω απ' όλα να απορεί για περισσότερο από μία δεκαπενταετία. Και είμαι βέβαιος ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις μέσα σε αυτόν τον χώρο ένα στόχο έχουμε. Να γίνουν κατανοητές όλες οι πτυχές και διαστάσεις αυτού του προβλήματος, χωρίς περιττές αντιπαλότητες, διαξυφισμούς, και να βρεθεί λύση για να προχωρήσουμε τελικά μπροστά. 15 χρόνια είναι πολλά. Και ίσως εγείρεται και ένα ερώτημα κατά πόσον και εμείς εδώ είμαστε σε θέση να δίνουμε λύσεις. Είναι αλήθεια ότι στα τέλη της δεκαετίας του 90 και μετά, πολιτικοί χειρισμοί εκείνης της περίοδου οδήγησαν τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, αλλά και συνολικότερα την ναυπηγοκατασκευαστική και ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία της χώρας σε μια βαθιά προβληματικότητα, χωρίς οι πολλές προσπάθειες που έγιναν από τότε από όλες τις πλευρές να έχουν μέχρι σήμερα αποδώσει. Η ψήφιση του κυρωτικού νόμου 3885 του 2010 οπωσδήποτε απετέλεσε ένα νέο σταθμό στην προσπάθεια να επιληθούν τα μακροχρόνια προβλήματα της λειτουργίας των ναυπηγείων με τη συμβατική πρόβλεψη για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων ναυπήγησης και παράδοσης των νέων υποβρυχίων, τη διασφάλιση της λειτουργίας των ναυπηγείων Σκαραμαγκά και βέβαια τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Επιπλέον, και πρέπει να το υπογραμμίσω αυτό, η συμφωνία αυτή είχε σαν αποτέλεσμα την θέση σε μάχημη υπηρεσία του υποβρυχίου Παπανικολής, το οποίο τόσο πολύ είχε ταλαιπωρήσει το πολιτικό σύστημα και την κοινή γνώμη. Ένα, επιτρέψτε να το πω, πραγματικό στολίδι για το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, και είχα την ευκαιρία να το επισκεφθώ και να διαπιστώσω την τεχνολογική αρτιότητα του σημαντικού αυτού πλεονεκτήματος του ναυτικού μας, αλλά και της χώρας μας γενικότερα, σε μια περίοδο που η ασφάλεια του θαλάσσιου χώρου είναι προτεραιότητα. Και μέσα όλος για υποβρύχια, επειδή ακούστηκαν κάποια πράγματα πριν, θα ήθελα να σας πω ότι αυτή τη στιγμή είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα 9 υποβρύχια, που εάν χρειαστεί διασφαλίζουν πλήρως την υπεροχή της χώρας μας στο θαλάσσιο χώρο, όχι μόνο του Αιγαίου, αλλά και της Ανατολικής Μεσογείου. Συνεπώς, μην ακούγονται πράγματα εδώ που δεν ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα. Το αμυντικό σύστημα της χώρας, παρά και πέρα από την οικονομική κρίση, κρατιέται σε υψηλό επίπεδο, και αυτό χάρη στις άφθονες προσπάθειες του στελεχειακού μας δυναμικού, των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και του τρόπου με τον οποίο διαχειριζόμαστε την υπόθεση της άμυνας. Είναι δε ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματά μας στις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη. Όταν αναλάμβανα την πρώτη θητεία μου στο Υπουργείο Άμυνας, είχα ζητήσει από τον αρχηγό του πολεμικού ναυτικού τότε να με ενημερώσει για το ζήτημα αυτό, δηλαδή την καθυστέρηση της κατασκευής των υποβρυχίων, ώστε να έχω στα χέρια μου, στη διάθεσή μου, όλα τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία που θα μου επέτρεπαν να λάβω τις αποφάσεις που έπρεπε. Ο αρχηγός του ναυτικού, με σημείωμά του, με ημερομηνία 9 12 2011, τότε στην κυβέρνηση Παπαδήμου, εκτιμούσε τα εξής. Πρώτον, ότι είναι υπηρεσιακή ανάγκη του πολεμικού ναυτικού η παραλαβή των 4 υποβρυχίων. Σε περίπτωση καταγγελίας των συμβάσεων από τον ανάδοχο, καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη η παραλαβή τους από το πολεμικό ναυτικό. Το σημείωσε και αυτό. Και τρίτον, σε περίπτωση καταγγελίας θα απαιτηθούν νέες πιστώσεις για την ολοκλήρωση των εργασιών που παραμένουν ανεκτέλεστες. Συνεχίζω να πιστεύω. Κάτι που είχα πει και στην απάντησή μου στην επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης την 17η Οκτωβρίου.
Το θέμα των υποβρυχίων πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα με ριζικές και διάφανες προσεγγίσεις και λύσεις. Για τον λόγο αυτό σήμερα, υπό τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, το ξεχωρίζω ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας από το γενικότερο θέμα των ναυπηγείων. Αποδίδοντας ωστόσο τεράστια σημασία, κεφαλαιόδη θα έλεγα, και στο θέμα των εργαζομένων, κάτι που το έχω αποδείξει έμπρακτα και κατά την προηγούμενη και κατά τη σημερινή θητεία μου στο Υπουργείο Άμυνας. Εξάλλου είναι αυτονόητο ότι όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Γιατί η ολοκλήρωση των υποβρυχίων κατ' επέκταση λύνει εκ των πραγμάτων και το θέμα των εργαζομένων. Των ανθρώπων αυτών που βρίσκονται σήμερα χωρίς δουλειά και χωρίς μισθό και πλησιάζουν Χριστούγεννα και οι οποίοι συνεχίζουν και με τη βοήθεια του Δημοσίου όταν χρειάζεται να φυλάσσουν και να προστατεύουν τα υποβρύχια, αυτήν την ιδιαίτερη και σημαντική περιουσία του ελληνικού λαού και του ελληνικού έθνους, αλλά και γενικότερα να κρατούν τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά ανοιχτά, όταν μάλιστα, σημειώστε το αυτό, τα έχουν κλείσει οι ίδιοι ιδιοκτήτες τους. Κάτι που καθιστά βέβαια δύσκολη μέχρι αδύνατη οποιαδήποτε άμεση συνεννόηση μαζί τους σε επίπεδο καθημερινότητας των ναυπηγείων, με αποτέλεσμα ακόμα και τα λιγότερο σημαντικά θέματα που αφορούν στην οποιαδήποτε σημερινή λειτουργία τους να βρίσκουν δύσκολες λύσεις. Αλλά τις βρίσκουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, το 2011 εγώ προσωπικά κάλεσα τον κύριο Σάφα στην Αθήνα προκειμένου να βρούμε λύση. Και τον είδαμε στο γραφείο μου, στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, το θυμόσαστε εξάλλου γιατί είχαμε κάνει και δημόσιες ανακοινώσεις. Τη συνάντηση αυτή μου την είχε ζητήσει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τότε, στην αλληλογραφία που ανταλλάξαμε, την περίοδο εκείνη κατά την οποία ο κύριος Βενιζέλος, όπως θυμόσαστε, ήταν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός οικονομικών. Την επιστολή αυτή έχω καταθέσει διαμέσου της κοινοβουλευτικής διαδικασίας μετά από σχετικό ερώτημα που μου υπέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάλεσα λοιπόν τον κύριο Σάφα στο γραφείο μου στην Αθήνα και του ζήτησα να προχωρήσει άμεσα η εκτέλεση των εργασιών. Θέλω να τα προσέξετε αυτά που θα σας πω τώρα. Του ξεκαθάρισα ότι δεν είναι δυνατόν να γίνουν άλλες εκταμιεύσεις χωρίς συγκεκριμένο και εγγυημένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και παράδοσης των 4 υποβρυχίων και της ναυπήγησης των 2 νέων υποβρυχίων τύπου 2-14. Σημασία έχει ότι συμφώνησε μαζί μου, καθώς και στην πρότασή μου για τη σύσταση μιας κοινής επιτροπής. Απόφαση που δώσαμε στη δημοσιότητα με ανακοίνωση. Στόχος της επιτροπής ήταν να βρει λύση στο θέμα της διασύνδεσης των πληρωμών με την εξέλιξη των εργασιών, ώστε να είναι δυνατή η εκταμίευση της δόσης κάτω από νέους όρους που είχαν ως προϋπόθεση βέβαια την τροποποίηση του νόμου του 2010. Αυτή η επιτροπή σχηματίστηκε και συνήλθε 2 φορές και στη συνέχεια οι εκπρόσωποι των ναυπηγείων αποχώρησαν μονομερώς δηλώνοντας ότι δεν τηρείται η συμφωνία του 2010. Δηλαδή ότι δεν τηρείται η καταβολή των δόσεων ανεξάρτητα εάν έχουν γίνει εργασίες ή όχι. Κάτι που ωστόσο ο κύριος Σάφα είχε αποδεχθεί, το σημειώνω αυτό, κατά την συνάντησή μας. Διότι αυτό ακριβώς ήταν και το βασικό αντικείμενο της Επιτροπής που συστάθηκε και που θα οδηγούσε αναπόφευκτα, το ανέφερα και πρωτήτερα, σε τροποποίηση του νόμου 3885 του 2010. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις 2 περιόδους που είχα και έχω την ευθύνη του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης από το 2011 και μετά, καταβάλω προσπάθειες επικεντρωμένες σε 2 άξονες. Πρώτον, στην προστασία των χρημάτων του Δημοσίου και δεύτερον, στην παραλαβή και ενεργοποίηση των 4 υποβρυχίων που βρίσκονται στο Σκαραμαγκά σε φάση τελικών δοκιμών. Επανερχόμενος δε, τον Ιούνιο του 2013 στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, διαπίστωσα ότι συνεχιζόταν η διακοπή της λειτουργίας των ναυπηγείων. Είχαν μάλιστα προσφύγει στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο κατά του ελληνικού δημοσίου και κατά των γερμανικών εταιριών, ενώ οι προσπάθειες που είχαν γίνει ανάμεσα στους εκπροσώπους του ελληνικού κράτους και των εκπροσώπων των ΕΝΑΕ δεν είχαν καταλήξει σε αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, διεπίστωσα πλέον και θεσμικό αδιέξοδο.
Γεννώνται λοιπόν βασικά ερωτήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν και σήμερα, ώστε να μην χάσουμε την ουσία και το στόχο που ανέφερα στην αρχή και που πράγματι πιστεύω ότι είναι στόχος όλων μας σε αυτήν την αίθουσα. Να μην χαθούμε δηλαδή σε αδιέξοδες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις που δεν θα οδηγήσουν πουθενά. Τίθεται κάποια ερωτήματα. Ερώτημα πρώτο. Υπάρχει πρόβλημα στην εκτέλεση αυτής της συμφωνίας? Απαντώ. Τεράστιο. Πράγματι υπάρχει. Γιατί αντιμετωπίζουμε μια αντισυμβατική συμπεριφορά ενός ιδιώτη επενδυτή που εμφανίστηκε και τον δέχθηκαν τότε καλοπροαίρετα κάποιοι με περγαμηνές, υποσχέσεις και δυνατότητες να λύσει το πρόβλημα των ναυπηγείων και να οδηγήσει σε ανάπτυξη την κρίσιμη για τη χώρα μας αυτή η βιομηχανία. Είναι αλήθεια ότι την περίοδο εκείνη δεν υπήρχε άλλη λύση από το να ξεκινήσει μια νέα περίοδος στο θέμα των υποβρυχίων. Σε αυτό προσέβλεπε ο νόμος του 2010, ο οποίος, όπως είπα πρωτήτερα, είναι αλήθεια ότι εγκαινίασε ένα καινούριο κεφάλαιο. Στην εφαρμογή του όμως υπήρξαν πολλές δυσκολίες σε συνδυασμό και με τη μη τήρηση από την εργοδοσία των ναυπηγείων των υποχρεώσεων της. Αντί λοιπόν να χαράξουμε μια κοινή διακομματική πολιτική για να αντιμετωπίσουμε τον πραγματικά υπεύθυνο του προβλήματος, επιχειρούμε με την πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής κατά συγκεκριμένων πράξεων να γίνουμε και εμείς οι ίδιοι μέρος του προβλήματος προς μεγάλη ικανοποίηση των πραγματικών υπευθύνων, δηλαδή των ιδιοκτητών των ναυπηγείων. Ερώτημα δεύτερο. Πρέπει να στραφούμε κατά του αντίδικου του ελληνικού κράτους, ιδιοκτήτη των ναυπηγείων, για να προασπίσουμε την περιουσία του δημοσίου και τα συμφέροντά του δημοσιονομικά και αμυντικά? Άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις, εάν οποιαδήποτε προσπάθεια εξεύρεση λύσης μαζί τους αποβεί και αυτή άσκηση? Απάντηση. Χωρίς αμφιβολία, ναι. Όλοι συμφωνούμε γι' αυτό. Ερώτημα τρίτον. Πρέπει να συζητήσουμε το παρόν και το μέλλον της ναυπηγικής και της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας? Αναμφίβολα, η απάντηση, ναι. Ερώτημα τέταρτο. Πρέπει να προστατέψουμε την απασχόληση στον κλάδο αυτό? Φυσικά, ναι. Ερώτημα πέμπτο. Θα απαντήσει θετικά στα σημαντικά αυτά ζητήματα η Εξεταστική Επιτροπή που ζητείται σήμερα από τη Βουλή? Απαντώ. Φυσικά όχι. Αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχουν δυνατότητες και διαδικασίες να συζητήσουμε και να κάνουμε πολιτικό διάλογο στα πλαίσια της Βουλής χωρίς να επιχειρούμε κινήσεις πόλωσης μιας αρνητικής εξέλιξης. Άλλωστε, οι ευθύνες εκείνων που πράγματι δημιούργησαν το πρόβλημα, που το προκάλεσαν, αποδόθηκαν και αποδίδονται από την ελληνική δικαιοσύνη με σειρά καταδικαστικών αποφάσεων. Δεν έχει λοιπόν κανένα νόημα η συζήτηση αυτή σε αυτή την περίοδο, αφού όλοι σε αυτήν την αίθουσα έχουμε καταδικάσει τους υπαίτιους και όλοι, έχει σημασία αυτό, επικροτούμε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Και ας μην ξεχνάμε ότι η δικαιοσύνη συνεχίζει την ερευνά της για όλη την περίοδο μέχρι και τώρα. Και τίποτα δεν πρόκειται να τη σταματήσει. Για να είμαστε ειλικρινείς, η δικαιοσύνη, την δική μου άποψη, αποδίδεται καλύτερα από τη δικαιοσύνη από την Βουλή. Το γνωρίζουμε και τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Προτείνω λοιπόν να παραμερίσουμε τις κομματικές στρατηγικές. Γιατί το θέμα αυτό είναι τόσο σοβαρό, τόσο κοστοβόρο, τόσο αναγκαίο για την εθνική μας άμυνα, που δεν προσφέρεται για οποιαδήποτε εκμετάλλευση. Ειδικότερα την περίοδο αυτή που το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης έδωσε και συνεχίζει να δίνει τη μάχη του για τη διάσωση της αμυντικής βιομηχανίας, που όπως δήλωσα και πρόσφατα εδώ στη Βουλή ενώπιόν σας, είναι ένα θέμα που εμείς στο Υπουργείο Άμυνας το έχουμε πάρει πάνω μας. Και δικαιωθήκαμε με την επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων, στις οποίες συμμετείχα και εγώ σε μια κρίσιμη καμπή και διεπίστωσα και ο ίδιος τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Δυσκολίες τις οποίες διαχειρίστηκε με επιτυχία η ανεπληρώτρια υπουργός, κυρία Γεννηματά, με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών,
μια πραγματική επιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης και του Έλληνα Πρωθυπουργού προσωπικά, ο οποίος πριν από λίγες μέρες έθεσε το θέμα με επιτακτικότητα και αποφασιστικότητα στο κολέγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Βρυξέλλες. Και κάτι άλλο. Σε λίγες μέρες από τώρα η Ελλάδα προεδρεύει του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που συνέρχεται αύριο στις Βρυξέλλες έχει ως κύριο θέμα την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας μέσα από την ανάδειξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όπως οι ελληνικές που ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς θα στηρίξει προκειμένου να διαφυλαχθεί η ελληνική αμυντική βιομηχανία. Μια θέση που προβλήθηκε σε όλους τους τόνους, σε όλα τα κοινοτικά όργανα αλλά και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Και έχουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι μας εδώ κοινή αντίληψη για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και της εθνικής ακεραιότητας και κυριαρχίας της χώρας μας. Κανείς μας δεν υστερεί ή περισσεύει τον άλλον σε πατριωτική ευαισθησία. Σύντομα, λοιπόν, θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε στην αρμόδια Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής μια συνολική, οριστική λύση για την υπόθεση των υποβρυχίων, ώστε να τύχει πλήρους συνεννόησης και συναντήλησης. Σε αυτό δεσμεύομαι ενώπιον του Κοινοβουλίου. Κάθε δε τελική απόφαση θα έρθει για κύρωση στην Ολομέλεια και εξουσιοδότηση της Βουλής για την υπογραφή της, αφού περάσει βέβαια από την αρμόδια Επιτροπή Εξοπλισμών και το ΚΙΣΕΑ. Και γι' αυτό δεσμεύομαι ενώπιον σας. Εν μεταξύ, το Υπουργείο μας, με εντολή μου, έχει γίνει επεξεργασία σε τελική μορφή στο σύνολο των καταλογισμών κατά των ναυπηγείων και τις ιδιοκτησίες τους, καθώς και έναρξη της διαδικασίας δικαστικής διεκδίκησης των απαιτήσεων του ελληνικού δημοσίου και κατά των ΕΝΑΕ. Έχει επίσης εκπονηθεί σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού σχέδιο για την ολοκλήρωση της παραλαβής των υποβρυχίων, αφού προηγουμένως διαπιστωθούν και καταλογιστούν τα ποσά που απαιτούνται για την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν υποστεί τα υποβρύχια από την εγκατάλειψη των ναυπηγείων. Θα τεθεί άμεσα σε εφαρμογή τις επόμενες μέρες, εάν διαπιστωθεί αδιέξοδο στις προσπάθειες που γίνονται. Η κυβέρνησή μας, η κυβέρνηση Σαμαρά, έχει πλήρη επίγνωση του ζητήματος. Γι' αυτό και επιδιώκει λύση, άμεση λύση. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει επιδείξει το προσωπικό του ενδιαφέρον για το ζήτημα αυτό, που μας κληροδότησε δυστυχώς το απότερο παρελθόν. Το ίδιο επιθυμούμε όλοι. Το ίδιο είμαι βέβαιος. Επιθυμούν όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων, όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου. Αποκλειστικός γνώμονας είναι για όλους μας η προάσπιση του εθνικού συμφέροντος, η προστασία του δημοσίου συμφέροντος και βέβαια η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας. Γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω ότι η κατάθεση αυτής της πρότασης για την συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής τούτη την ώρα δεν γίνεται πραγματικά για να βοηθήσει και γι' αυτό η παράταξή μας και η κυβέρνηση δεν πρόκειται να τη στηρίξει. Σας ευχαριστώ πολύ. Και διαχειριστήκατε το χρόνο όπως και την ομιλία σας πολύ καλά, κύριε Υπουργέ.